κύριος Φιδίας πρέπει να φύγει από εκεί, να του δώσω εκθέσιμο εδώ, δίπλα από τον κύριο Τσουρούλη. Να μιλήσετε ό,τι θέλετε. Πριν 2 μήνες του έκανατε συνέντευξη, τώρα θα σας κάνει αυτό συνέντευξη. Εάν σας αρέσει η θέση μου, να μείνετε περισσότερο, χαλάρι σας. Θα κρατήσετε. Ελάτε από εδώ, παρακαλώ. Εγώ φεύγω. Βγαίνω έξω. Άμα τελειώσει, δεν φωνάξετε μου. Κόπιασε. Κόπιασε, κύριε Παναγιώτη. Τι ωραία κίνηση, κύριε Καρακλάς, εδώ μια αγκαλιά. Μα, κοιτάξτε και ένα σοτ που είσαστε και όλα, είναι πολύ ωραία αυτά. Και λοιπόν, καλώς όρισες. Φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε ανέλπιστα καλά για σένα. Ούτε εγώ δεν το πιστεύω, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά είναι σοκαριστικό το τι γίνεται, αλλά δεν ξέρω. Έγραψα και κάτι που θέλω να σας το πω. Οπότε θέλεις να μας το πεις. Καταρχάς, να εκφράσεις ελεύθερα. Εγώ είμαι εξ αυτών που είδαν με αρκετόν σκεπτικισμό τη δυνατότητα επιτυχίας σου. Και οφείλω να το καταθέσω στο τράπεζο. Και όταν μιλήσαμε στη συνέντευξη, σου είπα ότι έχεις την ευκαιρία να μιλάς στον κόσμο, αλλά δεν θεωρώ ότι θα καταφέρεις να εκλεγείς. Φαίνεται ότι τα καταφέρνεις τελικά. Πού σε βρίσκει η επόμενη μέρα να αρχίσεις να επιτυχάσεις. Φαίνεται στο Ευρωκοινοβούλιο. Είσαι έτοιμος να αναλάβεις, αντιλαμβάνεσαι το μέγεθος της ευθύνης και την ουσία της αποστολής που αναλαμβάνεις. Νομίζω αντιλαμβάνουμε το μέγεθος της ευθύνης και δεν είναι μόνο το τι είναι να κάνω σαν Ευρωβουλευτής, είναι και το ότι εδώ κάνω ο κόσμος την ευκαιρία, επιστέψα σε ένα νέο άτομο, σε κάτι διαφορετικό, τώρα για να ανοίξει τούτος ο δρόμος, για να έρθει κι άλλους φοιτητές στο μέλλον, η κορίτσα πρέπει να είμαι υπόδειγμα Ευρωβουλευτής και πρέπει να φανώ αντάξιος. Και όπως είπα και στην ομιλία που έκανα, θα προσπαθήσω να είμαι ο καλύτερος Ευρωβουλευτής που πέρασε μου το Ευρωβουλευτή. Άρα δεν θεωρείς ότι ήταν έναν καπρίτσιο του εκλογικού σώματος το ότι σε ψήφισε. Θεωρείς ότι ψήφισε σε συνειδητά γιατί ήθελε κάτι διαφορετικό που τούτο που έβλεπε. Αυτό θεωρείς. Ναι. Και σκέφτηκες καθόλου σε ποια πολιτική ομάδα είναι να ενταχθείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Σκέφτηκα ότι θα προσπαθήσω να κάνω μια δική μου πολιτική ομάδα. Άμα έχεις που 7 διαφορετικές χώρες, 23 άτομα, μπορείς να κάνεις μια δική σου πολιτική ομάδα και μπορούμε να βρούμε κι άλλους ανεξαρτήτους από άλλες χώρες ή κάποιους που μικρά κόμματα που δεν έχουν αντιπροσωπεία στα μεγάλα κόμματα του Ευρωκοινοβούλιου και να μαζέψουμε τον κόσμο για να είμαστε λίγο πιο δυνατοί, επειδή ένα στου 720 είναι πολύ μεγάλο και θέλουμε παραπάνω δυνατότητες. Και που τα αύριο θα ξεκινήσω να στέλνω email και στου 720 να του καταλάβω ποιοι είναι κτλ. Μια που εμπήκε στην πολιτική είναι όπω εμπήκε. Μερικοί θεωρούν ότι εμπήκε που τη χαραμάδα, άλλοι θεωρούν ότι εμπήκε που παράθυρο, άλλοι θεωρούν ότι έσπασε τον τοίχο και εμπήκε μέσα. Έχει συνέχεια, αν σκέφτεσαι να κάνεις κόμμα, πολιτική κίνηση, με ανθρώπους που πιθανόν να συμπορεύτηκαν μαζί σου, είναι τέτοιοι που είναι μαζί σου, προσωπικότητες? Να σου πω την αλήθεια, αν ξέρω και θέλω να το αποφασίσω τώρα. Καταρχήν νομίζω, αν πάω και προσπαθήσω να κάνω μια πολιτική ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν ξέρω πόσο χρόνο να έχω να κάνω κάτι μέσα στην Κύπρο. Άρα πρέπει να είμαι σωστός ευρωβουλευτής στις αρμοδιότητες μου, και δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να ασχοληθώ με το. Αλλά είμαι ανοιχτός να δω και θεωρούμε και κάνω. Έχεις άτομα που θέλεις να ευχαριστήσεις με την παρουσία σου, δάμε. Την οικογένειά σου, ποιος εμπορώ. Έχεις κάποιον που θεωρείς μέντορα, καθοδηγητή ή... Τα πάντα ξεκινούν και τελειώνουν σε σένα. Όχι, σίγουρα τελειώνουν και σε μένα. Παιδιά, είμαι εγώ ένας που είμαι ο άνθρωπος μπροστά. Έχω μια ομάδα που με βοηθά στα social media. Έχω την οικογένεια μου, έχω την αδερφή μου, έχω τον δάσκαλο της φυσικής μου. Έχω πολλούς φίλους που με βοηθήσαν σε το ταξίδι. Και θέλω να πω και στον κόσμο και σε όλους ευχαριστώ. Αλλά δεν χρειάζονται ευχαριστίες. Τι είπα τους 100 φορές, δεν θα το χρειάζεται να το πω δημόσια. Έτσι που την αρχή μου με ξεκίνησαν να με βοηθούν, που τους ευχαριστώ. Ναι. Να κάνουμε μια συζήτηση και με τους άλλους καλεσμένους. Μπορεί να θέλουν να σε ρωτήσουν, να απαντήσεις, μπορεί να ακούσεις κάτι που πλέον πρέπει να εκφέρεις και πολιτικό λόγο, ξέρεις. Μια που έγινες πολιτικός ή δεν έγινες πολιτικός. Δεν ξέρω, να δείξει το που είμαι. Το πολιτικός, η έννοια του πολιτικού είναι μια πολλά αρνητική στο μυαλό μου και δημιουργήθηκε τόσα χρόνια που θεωρώ τους πολιτικούς και παγκόσμια και είδαμε στην Κύπρο, άρα θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την έννοια του πολιτικού που ακούν πολιτικού και φοβούνται ο κόσμος.